Κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλήσατε, ακούσατε τους ανθρώπους, τι βίωσαν και τι βιώνουν. Νομίζω ότι αυτά που ακούσατε έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας. Είμαι εδώ για να συμπαρασταθώ στους πληγέντες του βλοχού, αλλά και για να φροντίσω να ακουστεί δυνατά αυτό που περνάνε. Είναι η 35η ημέρα μετά την πρώτη πλημμύρα, μετά την πρώτη πάρα πολύ σοβαρή διακύβευση της ζωής τους, που χάθηκαν όλα όσα έχασαν. Και οι άνθρωποι αυτοί ακόμα ζητούν να περισυλλέξουν οι αρχές τα νεκρά ζώα, τα κατεστραμμένα υπάρχοντά τους, να μεριμνήσουν οι αρχές. Δεν έχουν αποζημιωθεί για το παραμικρό. Το χωριό είναι ακατοίκητο. Ο καθένας προσπαθεί να δώσει λύση για να μπορέσει να μείνει, να ζήσει. Υπάρχουν άνθρωποι και κτηνοτρόφοι που έρχονται εδώ, μεριμνούν για τα επιζήσαντα ζώα τους και κοιμούνται στην εκκλησία χωρίς καμία κρατική μέρημνα. Είναι ντροπιαστικό πραγματικά, είναι έγκλημα, όχι μόνο αυτό που έγινε, αλλά και αυτό που συνεχίζει να γίνεται. Θα επισκεφθούμε τώρα το χωριό, θα δω με τα μάτια μου την κατάσταση όπως συνεχίζει να είναι. Θα είμαι δίπλα τους και νομικά και ανθρώπινα και ηθικά και πολιτικά και με κάθε τρόπο που θα χρειαστεί. Και βέβαια και στη Βουλή τη Δευτέρα θα ζητήσω από τον Πρωθυπουργό εξηγήσεις, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επί 35 μέρες βιώνουν την εγκατάλειψη. Είναι σημαντικό να ακουστεί τι συμβαίνει εδώ στο Βλοχό, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει πέσει ένα πέπλο σιωπής πάνω από το Βλοχό και πάνω από τους πληγέντες. Αυτή τη σιωπή θα τη σπάσουμε. Ευχαριστώ πολύ.